στον πολιτισμό. Η μέρα κινηματογράφου σήμερα. Βέβαια, να μάθουμε τις νέες ταινίες. Νέες ταινίες. Τι βλέπουμε στις αίθουσες. Τι βλέπουμε στις αίθουσες. Γεια σου, Αλεξάνδρε. Για χαρά, μετά από μια οσκαρική λοιπόν εβδομάδα, έχουμε μια ταινία που για μένα είναι από τις καλύτερες της χρονιάς και χαίρομαι πάρα πολύ που τελικά βρήκε διανομή στην Ελλάδα. Είναι τα Λουλούδια. Λορεάκ, άμα θέλουμε να το πούμε στα βάσκικα. Νέο βάσκικος κινηματογράφος καταφέρνει και βγάζει δημιουργίες οι οποίες μιλάνε κατευθείαν στην ψυχή των ανθρώπων. Ταινία που ξεχώρισε στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Πέρυσι ήταν η επίσημη πρόταση της Ισπανίας για τα Όσκαρ. Μια ταινία που μιλάει για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Μια σειρά που ανθοδέσμες φτάνουν στην κοπέλα που είδαμε λίγο νωρίτερα. Αυτή η κοπέλα που ζει και εργάζεται σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με την ρομαντική της πλευρά. Όμως αυτές οι ανθοδέσμες ενώ έρχονται με μια σταθερή σειρά, με το ατύχημα ενός συναδέλφου της, σταματούν να έρχουν αυτή την ακολουθία. Άρα αρχίζει και υποψιάζεται ότι ο συνάδελφός αυτός που έχασε τη ζωή του την ώρα της εργασίας είναι της ανθοδέσμες. Ιδιαίτερα ρομαντική, ιδιαίτερα όμορφη, καλογυρισμένη, με απλότητα. Σίγουρα είναι η πρόταση της εβδομάδας μας. Σίγουρα είναι μια ταινία την οποία θα συζητήσετε. Και σίγουρα είναι μια ταινία που ακριβώς επειδή είναι τα αφανή διαμάντια, τη δίνουν ένα ακόμα πιο δυνατή. Θα προχωρήσουμε όμως στο Βικτόρια. Το Βικτόρια, πάλι μια ταινία η οποία το ισπανικό στοιχείο δεν λείπει από μέσα του, γιατί η κεντρική ηρωίδα είναι μια Ισπανίδα η οποία θα βρεθεί στο Βερολίνο. Και από το Βερολίνο, λοιπόν, θα καταφέρει να ζήσει διαφορετικές καταστάσεις σε μια βραδιά. Ένα λοιπόν μονοπλάνο. Ένα μονοπλάνο το οποίο δεν θα σταματήσει καθόλου για περίπου 140 λεπτά. Θα μας δείξει με πάρα πολύ ένταση την κατάσταση στην πόλη. Να πάμε λοιπόν τώρα όμως στη Ζωούπολη, την καινούργια ταινία της Disney που πάλι με πάρα πολύ χιούμορ καταφέρνει αυτή τη στιγμή να μας δείξει λίγο διαφορετικά την ιστορία των ζώων. Ζώα τα οποία μιμούνται καταστάσεις ανθρώπων, αλλά μιμούνται αυτές τις καταστάσεις με ιδιαίτερο χιούμορ και ιδιαίτερα κριτική ματιά απέναντι στο τι ακριβώς είμαστε. Είμαστε πλάσματα τα οποία ακολουθούν μια ροή γραφειοκρατίας, μερικές φορές δεν λειτουργούν με τον ηρωισμό που θα έπρεπε να λειτουργήσουν. Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, τις οποίες μάλιστα αρκετές από αυτές θα απαντήσει. Αυτός ο βραδύπους είναι υπάλληλος. Αυτός ο βραδύπους είναι υπάλληλος. Τώρα μην κάνουμε τις πιθανές συνδέσεις. Ας προχωρήσουμε με χαμόγελο στην επόμενη ταινία, που δεν είναι κανονικά ταινία για να προχωρήσει με χαμόγελο, αλλά σου δείχνει και την τραβηγμένα κομική πλευρά που μπορεί να έχει ο θάνατος. Καύση λοιπόν, η καινούργια ταινία του Στράτου Τζίτζι. Ο Στράτος Τζίτζις που και πέρυσι μας είχε προσφέρει σε θεατρική μορφή την ίδια ιστορία, ολοκληρώνει αυτή την ταινία. Ο Στράτος Τζίτζις δεν μένει και στην Ελλάδα, μένει στη Γερμανία το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Κρατάει την θεατρική δομή της ίδιας της ταινίας, χωρίς όμως να μπορέσει να προσθέσει πάρα πολλά κινηματογραφικά στοιχεία. Όμως το ίδιο το κείμενο είναι ιδιαίτερα δυνατό, ώστε να μπορέσει να κρατήσει την προσοχή μας για κάποιες στιγμές. Ολοκληρωμένα, άμα τη δούμε την ταινία, μπορούμε να βρούμε κάποια πτέσματα, αλλά σίγουρα σε μια άνετη παρακολούθηση θα περάσουμε ευχάριστα και θα προβληματιστούμε για το τι σημαίνει ζωή και τι θάνατος. Να πάμε στο πέμπτο κύμα. Το πέμπτο κύμα θα μπορούσε να είναι μια παράφραση. Ζούμε ανάμεσά μας. Είναι νομίζω το ότι η εξωγήινη, το Alien συναντά το Hunger Games. Τραβηγμένη ίσως η προέκταση συγκεκριμένη. Εφηβική ταινία μάλλον με χαρακτήρες που θα κεντρήσουν περισσότερο την προσοχή των εφήβων. Δεν είναι από τις πολύ πολύ πετυχημένες μεταφορές βιβλίων. Έχει όμως μία δομή η οποία απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό και δεν το θίγει αυτό το κοινό. Μάλιστα. Δεν το προσβάλλει. Και επειδή όλα τα πράγματα όταν σηκώνονται πέφτουν και το Λονδίνο θα πέσει. Και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε αυτή την εβδομάδα. Η ταινία που έχει τις πιο ακραίες στιγμές ίσως που μπορείτε να δείτε σε περιπέτεια του είδους. Όχι πάντα με αληθοφάνεια, αλλά υπάρχει. Πέφτει τελικά, δηλαδή πέφτει το Λονδίνο. Καλά, δεν είναι το τίτλο. Τώρα τι θέλεις, να σου προδώσω το τι λέει ο τίτλος. Καλά, καλά. Γιατί ο Κοέν λέει να ξεκινήσουμε από το Μανχάταν. Πολύ καλά το λέει και μετά θα πάρουμε το Παρίσι. Μετά, ναι. Για να τα κάνουμε και Μπερλίν. Λογική ακολουθία. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Η χαρά δική μου. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Κυρίες, εδώ τελειώσαμε. Αύριο. Αύριο πάλι, Παρασκευή. Καλή τσιγνώ, Πέμπτη. Γεια, να περάσετε καλά απόψε. Καλή δύναμη.